Προκαλέσει. Το άνομο είναι μια σειρά ηχογραφημάτων σταθερού τίτλου διαφορετικής εικόνας και μιας και μοναδικής ηχογράφησης κάθε φορά. Η συγκεκριμένη έχει τίτλο «Καμία νέα αρχή». Ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα κατά τις 5, ολοκληρώθηκε τώρα περίπου 10 παρατέταρτο, στο νέο εφηβικό δωμάτιο και ακολουθεί. Τώρα επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Όλα τα μυστήρια πράγματα συμβαίνουν στο σπίτι μας. Μπαίνω με το δεξί, με υποδέχεται αριστερό βατραχοπέδιλο. Μου λέει είναι καλοκαίρι ρε, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι ρε, πάρε με και πάμε θάλασσα. Πάμε να τρυπώσει βότσαλο μέσα μου, πάμε αμμουδιά. Λέω δεν σε χρησιμοποιώ από τα 12, από που έσκασες τώρα. Απαντάω ότι είχε έρθει με μια τσάντα που έφερα από το χωριό. Είχε μπει μέσα χωρίς να το πάρω μπρέφα και κρύφτηκε κάτω από κάτι τετράδια με σημειώσεις που δεν άνοιξα καθόλου το χειμώνα, αλλά τα διάβασε. Και ότι έχω θέματα και καλύτερα να ξεφουσκώσω. Δεν αργώ να σατανιστώ, οπότε το πιάνω, γεμίζω την πανιέρα, το ρίχνω μέσα και λέω πάρε θάλασσα τώρα παλιό αρχίδι. Νιώθω κουρασμένος ξαφνικά. Ακουμπάω σε τοίχο και κοιμάμαι όρθιος μέχρι την άλλη μέρα. Σηκώνομαι. Κατεβαίνω τα σκαλοπάτια, περπατάω, χαιρετάω τον περιπτερά, τον τύπο στην κάβα, τον τύπο με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Κοιτάζω με μάτι περιστέρι τζάμι, σταθμευμένο για ταχύ για να δω αν έχω παχύνει. Δεν έχω, συνεχίζω, περνάω δύο φανάρια, κοιτάζω αριστερά, ρόμποκοπ με φρέτο καπουτσίνο στη σελίδα της μηχανής. Φτάνω στο σταθμό όπως πάντα, την ώρα που αποβιβάζεται ο κόσμος. Πριν κλείσουν οι πόρτες προλαβαίνω και μπαίνω με καλό άλμα, κρυμάτσα, τσίκι τσίκι, ουφ και χαμόγελο. Κυρία που αν φορούσα δύο νούμερα παπούτσι μεγαλύτερο θα την πατούσα, κουνάει το κεφάλι. Κατεβάζω το κεφάλι, σηκώνω το κεφάλι, κοιτάζω αριστερά, κάπως στο βάθος. Ωου, είσαι, είμαστε στο ίδιο βαγόνι. Ω, έρχεσαι να βρεις θέση αναπνοής κοντά. Φτάνεις σχεδόν απέναντι, μας χωρίζει πολύ ψηλός και λίγο χαριτωμένος Τζον με σαγιονάρες. Λέω να μην προτιμήσω σήμερα βόλτα στο χάρτη διαδρομών, οπότε έξυπνα κινούμε και στέκομαι όμο, χωρίς να κουμπάει όμως. Ω,
τώρα ακουμπάει γιατί κάπως κουνάει. Επόμενη στάση, γινόμαστε κονσέρβα. Τρώω κατά λάθος σχεδόν όλο τον αντίχερα κυρίου που στο άλλο χέρι κρατά καθημερινή. Μου λέει συγγνώμη, απαντάω λιγότερο μπουκωμένος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το βλέπεις, κάπως χαμογελάς. Είναι αστείο, είναι αστείο. Με κοιτάς και είναι σαν να λες είσαι αστείος. Για τις επόμενες δύο στάσεις ακούμε όλη τη συνομιλία νεαρής δικηγόρου με συμβολιογράφο στο τηλέφωνο. Οπ, η στάση μου. Όχι η δική σου, επιλέγω να βγω από την πόρτα που δεν θα συναντήσω ελεγκτές. Πάω να χαιρετήσω πριν προλάβω, με καρφώνεις με iPhone στην πλάτη. Το σώμα μου προσπαθεί να αποβάλει. Η επιδερμίδα. Η επιδερμίδα ρουφάει κάποιες συνομιλίες που είχες με πρώην που κυλάνε ως τους γλουτούς. Λέω τι κάνεις. Τι κάνεις. Οι άνθρωποι γύρω εξαφανίζονται μαζί και οι σχέσεις τους και αυτόματα μεταφερόμαστε. Βρισκόμαστε σε περιβάλλον Candy Crush. Μου λέει διαβάζω μήνυμά μου. Είναι πρωί, είναι μια μέρα, μια εποχή και καμία νέα αρχή. Καμία νέα αρχή. Καμία νέα αρχή. Στο μαζί και στο μόνος.